Νέο αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσουν οι δικηγόροι των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, καθώς μετά από 78 ημέρες δεν έχει ακόμα συνταχθεί το κατηγορητήριο από την τουρκική πλευρά. Με τους γονείς των Ελλήνων στρατιωτικών επικοινώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης 24 ώρες μετά τη συνάντησή του με τους Άγγελο Μητρετόδη και Δημήτρη Κούκλατζή. Ο Νίκος Βούτσης ανέφερε στους γονείς των δύο στρατιωτικών ότι το ηθικό τους είναι ακμαίο, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν αντιληφθεί ότι η κράτησή τους είναι πολιτική. Το ηθικό των παιδιών, η στάση τους, το ήθος τους δίνει ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα πως σε πολύ δύσκολες και εντελώς άδικες συνθήκες νέα παιδιά έχουν το φρόνημα για να αντεπεξέρχονται. Πλην όμως αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους μας είναι να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να λήξει αυτή η ιστορία μεν άμεσα, αλλά να μην υπάρξει και οποιαδήποτε άλλη επικινδυνότητα και εδώ στα σύνορα και στο Αιγαίο, όπου οι λαοί μας και κυρίως τα νέα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο και χάνονται ζωές. Ο πρόεδρος της Βουλής, κατά την επικοινωνία του με τους γονείς των δύο αντρών, τους μετέφερε τη συμπαράσταση όλου του ελληνικού λαού, του κοινοβουλίου και της πολιτείας, που κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους.